Η λάτζα. Ο κανόνας του Μόργαν να πλένει ο καθένας τα δικά του πιάτα και τα δικά του πιρούνια και κουτάλια θα ισχύσει, αλλά είμαι σίγουρος ότι αν βρω ένα πιάτο πάνω στο τραπέζι το οποίο είναι άπλυτο, θα το πλύνω χωρίς δεύτερη σκέψη. Θα κάτσω να πω ποιανού είναι αυτό το πιάτο. Γενικά έχω μάθει να πράττω ομαδικά χωρίς να ρωτάω. Λοιπόν. Δεν θες ρε, να πάει. Δεν μπορώ, αφού έχει μάγκο μέσα. Λίγο δύναμη στο στόμα. Τι να φας τίποτα τώρα. Τι να φάω, κάνουμε το. Έτυχε επειδή δύο φορές κοιμόμουν και το φαΐ είχε γίνει ήδη. Δεν πρόλαβα να πω στο Μόργα που μαγειρεύει να μην βάζει το φρούτο μέσα στο φαΐ, γιατί εγώ δεν το τρώω. Με αποτέλεσμα να μην φάω δύο φορές, ούτε πρωί ούτε βράδυ. Αθηνά, θέλεις ελαιόλαδο. Να σου πω λίγο. Πες. Μπορείς να μην βάζεις μάγκο σε όλα τα πιάτα, γιατί δεν το τρώω. Okay. Γιατί και χθες έμενε στην Κι. Κανένα φρούτο δεν μ' αρέσει μέσα στο ρύθμι. Δεν θα βάζει καθόλου φρούτα μέσα. Αν μπορείς να το βάζεις μετά. Θα το βάζω ξεχωριστά. Δεν το σκέφτηκα. Λάθος μου εν μέρη, γιατί το ξέχασα, αλλά και από τη δικιά της μεριά δεν μου το είπε. Γιατί κοιμότανε και χθες το βράδυ κοιμότανε. Και σήμερα γενικώς κοιμάται και ξυπνάει όταν θα φάει και ξανακοιμάται. Φάτο χρυσέ μου να πάω να πλύνω το πιάτο. Α, σίγουρα να την βρίσκεις. Δεν έχει γεύση φρούτο, δεν τον τρώω, μην επιμένεις. Ναι, έχω δυσφορία με αυτό. Ποτέ δεν έφαγα στο σπίτι μου ρύζι με φρούτα.